Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα ξεχωριστά. Νέους γεμάτους όνειρα που διψάνε να προχωρήσουν, να δημιουργήσουν με το δικό τους τρόπο. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα αποφασισμένα, εργαζόμενους, οικογενειάρχες, μητέρες γεμάτες δύναμη που ζητούν να ανοιχτούν ορίζοντες στη ζωή τους. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα καθαρά, αγρότες γεμάτους επιμονή και πείσμα, που από τα δικά τους μάτια κανένας δεν μπορεί να σβήσει την ελπίδα. Και σε κάθε πρόσωπο διαβάζω τη θέληση για αλλαγή, για ανατροπή κάθε νοοτροπίας που θέλει να μας γυρίσει πίσω. Διαβάζω το χρέος μου να αγωνιστώ για να ανοίξει κάθε Έλληνας το δικό του δρόμο στον ήλιο. Έχω ένα όραμα και μια φιλοδοξία. Να ξανακάνω τον πολίτη να αισθανθεί ασφαλής στη ζωή του. Σίγουρος για τα παιδιά του. Απαιτητικός για τα δικαιώματά του. Εξυπηρετούμενος από το κράτος. Συμμέτοχος στη διοίκησή του. Κυρίαρχος της μοίρας του. Της τύχης του. Του μέλλοντός του. Πρώτος καθοριστικός μας στόχος είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Η προτεραιότητα στην απασχόληση. Να δημιουργήσουμε μια κοινωνία της παιδείας. Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία της παιδείας και του πολιτισμού. Με συνεχή βελτίωση, αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, που το 2008 θα απορροφτά το 5% του ΑΕΠ, ως δημόσια δαπάνη και αυξημένη μέσα από αναδιάταξη οικονομικών κινήτρων ιδιωτική επένδυση στο ιδιωτικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Με αξιοποίηση βεβαίως του μερίσματος ειρήνης που θα έχουμε από την εξωτερική μας πολιτική, από την πολιτική της ειρήνης και της συνεργασίας. Δεύτερος καθοριστικός μας στόχος, η διεύρυνση της αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών δυνάμεων, η διασφάλιση, η προστασία, το δίκτυο προστασίας για τον συνταξιούχο, για τον ασθενή, για τον αδύναμο. Βάρος θα ρίξουμε στην πρωτοβάθμια υγεία, στον οικογενειακό γιατρό και θα προχωρήσουμε σε αναγκαίες ρυθμίσεις όπως είναι μέχρι το τέλος του 2004 οι συντάξεις του ΙΚΑ και του ΟΓΑ να δίνονται εντός 3 μηνών με κατάθεση φακέλου μέσα από τα ΚΕΠ και μέχρι το 2004 να έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των νόμιμων μεταναστών.
τρίτος καθοριστικός μας στόχος, η διεύρυνση της παραγωγικής μας ικανότητας σε ανταγωνιστική και βιώσιμη βάση. Η μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την κυβέρνησή μας, αλλά για τον αγρότη, τον επιχειρηματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον εργαζόμενο. Χρειάζονται παραγωγικές συμφωνίες παντού, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με κύριο βάρος το συγκριτικό πλεονέκτημα στο ποιοτικό μας και στο ανταγωνιστικό μας προϊόν, στον εξυγχρονισμό, στις συνεργασίες και τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, στην καινοτομία και την επιχειρηματική πρωτοβουλία, στην ανάπτυξη μιας αποδοτικής και φελεαγοράς. Θα σταθούμε μαζί σε αυτή την άλλη Ελλάδα για να γίνει αυτή πρωτοπορία στην ανάπτυξη, σε αυτή τη νέα εποχή της νέας οικονομίας. Τέταρτος καθοριστικός στόχος είναι η μακροοικονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή διαχείριση πόρων. Σύνθημά μας η παραγωγική και αποτελεσματική διαχείριση του πλούτου που παράγει η χώρα, με ό,τι αυτό σημαίνει για σταθερό αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, για πλήρη απελευθέρωση και ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, για θέσπιση νέων φορολογικών και παραγωγικών κινήτρων που επανεπενδύουν πόρους στις επιχειρήσεις που τους παράγουν, για να απελευθερώσουν δυνάμεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά και να απελευθερώσουν τον επιχειρηματία από το γραφειοκρατικό βαρύδι των συναλλαγών στο πιστωτικό σύστημα. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής μέσα σε ανθρώπινες πόλεις, σε ένα περιβάλλον που σέβεται τον άνθρωπο, έναν πολιτισμό που δίνει πλούτο στην καθημερινότητά του. Ελάτε φίλοι των άλλων κομμάτων μαζί σε αυτή την προσπάθεια να ανατρέψουμε τα κατεστημένα, να ανατρέψουμε τις λογικές που πολλές φορές καταδυναστεύουν την πολιτική ζωή. Μαζί θα τον κάνουμε τον αγώνα, μαζί θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα ξεχωριστά. Νέους γεμάτους όνειρα που διψάνε να προχωρήσουν, να δημιουργήσουν με το δικό τους τρόπο. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα αποφασισμένα, εργαζόμενους, οικογενειάρχες, μητέρες γεμάτες δύναμη που ζητούν να ανοιχτούν ορίζοντες στη ζωή τους. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα καθαρά, αγρότες γεμάτους επιμονή και πείσμα, που από τα δικά τους μάτια κανένας δεν μπορεί να σβήσει την ελπίδα. Και σε κάθε πρόσωπο διαβάζω τη θέληση για αλλαγή, για ανατροπή κάθε νοοτροπίας που θέλει να μας γυρίσει πίσω. Διαβάζω το χρέος μου να αγωνιστώ για να ανοίξει κάθε Έλληνας το δικό του δρόμο στον ήλιο.